Αποπερατώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου που εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο Δήμο Δίου Ολύμπου και συγκεκριμένα στο τμήμα του δικτύου από τη Βροντού και μέχρι την Αγία Κόρη. Το έργο αφορούσε στη βελτίωση, συντήρηση, αποκατάσταση του οδικού δικτύου από την έξοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Βροντούς έως και την Αγία Κόρη, συνολικού μήκους 2 χιλιόμετρων, και την ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης στον προσκυνηματικό χώρο της Αγίας Κόρης. Ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με μέσο καθαρό πλάτος 5,50 μέτρων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Σπυρίδωνα μετά τη γέφυρα του Ξηρολακίου προς Λόφο. Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δρόμος θα είναι έτοιμος και θα παραδοθεί για χρήση τις προσεχείς ημέρες. Να σημειωθεί ότι η εργολαβική σύμβαση των συγκεκριμένων έργων ανέρχεται στο ποσό των 201.394 ευρώ με το ΦΠΑ. Αυτοψία στην εργολαβία πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κυρία Σοφία Μαυρίδου, συνοδευόμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κύριο Χρήστο Συγκερίδη, τον επιβλέποντα μηχανικό Παναγιώτη Μαυρίδη και τους ειδικούς συνεργάτες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Παναγιώτη Τερζόπουλο και Αθανάσιο Μπαρμπαγεωργόπουλο. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν, ενώ σε ό,τι αφορά το τμήμα που κατασκευάζεται, δήλωσε ότι η ρυθμή εξέλιξης είναι καλή. Η κυρία Μαυρίδου επεσήμανε ότι και το έργο αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των οδικών υποδομών της Πιερίας, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες προσπελασιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών της Πιερίας. Με το έργο αυτό, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αποδεικνύει στην πράξη την επιδίωξή της να βελτιώσει και να αναβαθμίσει την οδοποιία της περιοχής για ασφαλείς μετακινήσεις και αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική οικονομία, ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.